Καλημέρα. Καλημέρα στην πιο όμορφη και τέτοια παρέα. Καλημέρα. Γεια σου, Κορίνα. Ξενυχτήσαμε εμείς ή ο διαγωνισμός. Πριν λίγες ώρες ολοκληρώθηκε, έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς. Δεν πειράζει, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι μαζί σας ξανά. Ευχαριστώ πολύ ξανά για ακόμη μια φορά για τη φιλοξενία. Μετέφερα μας το κλίμα, πώς αγχώθηκες, τι έγινε όταν βγήκες, έχει κοινό κάτω, δηλαδή ακούγονται έτσι διάφορα χειροκροτήματα. Ναι. Μετέφερα μας λίγο το κλίμα. Είχε πάρα πολύ κόσμο, ήταν πάρα πολύ ενθουσιασμένος ο κόσμος εκεί. Φυσικά και εγώ είχα την ελληνική αποστολή από κάτω με τις σημαίες, ύψωσαν τη σημαία της Ελλάδας μας ψηλά. Έβλεπα και τη μαμά μου εκεί, πήρε το μάτι μου και τη μαμά. Γενικότερα το κλίμα ήταν όμορφο, πολύ άγχος να πω την αλήθεια. Κορίνα. Αλλά νομίζω ότι όλα πήγαν καλά. Εγώ θέλω να μου πεις, γιατί τώρα περιμένουμε. Καταρχάς, συγχαρητήρια για τις εμφανίσεις που ήταν εντυπωσιακές και οι τρεις. Ευχαριστώ. Περιμένουμε τον τελικό αύριο το Σάββατο. Έχεις πάρει κάποιο feedback? Τι πιστεύεις, ή και η ομάδα σου, ή και οι άνθρωποι δικοί σου, ή και από το feedback που ήρθες από τον κόσμο, από τα χειροκροτήματα, όπως είπε η Ελένη πριν, θα είσαι στον τελικό? Ναι. Τι πιστεύεις? Παιδιά, δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ νιώθω μέσα μου πάρα πολύ ήρεμη, πάρα πολύ καλά. Ένιωσα ότι έδωσα το 100% του εαυτού μου. Τώρα αυτό αν εκτιμηθεί θα φανεί. Δεν ξέρω, εγώ έχω μια θετική ενέργεια. Πότε θα ανακοινωθεί, Κορίνα? Να πούμε κάτι για να καταλάβει και ο κόσμος. Γιατί πολλές φορές εμείς τα λέμε ότι δεν τα ξέρουμε, αλλά να καταλάβει και ο κόσμος που μας βλέπει. Έχουν προηγηθεί δύο βραδιές, προχθές και εχθές. Έχουμε δει τις εμφανίσεις σας. Θέλω να μας κάνεις λίγο ξεκάθαρο το πώς βγαίνουν τα αποτελέσματα. Οι τελικές 20 εμφανίσεις, αν δεν κάνω λάθος. 20 κοπέλες είναι που θα είναι στο τελικό. Πώς βγαίνει το αποτέλεσμα αυτό από τις δύο εμφανίσεις που προηγηθήκανε? Ακριβώς. Αρχικά θα είναι 16 κοπέλες, από τις 84 θα επιλεχτούν 16 top κοπέλες αρχικά. Μετά έπειτα 5 και στο τέλος οι 2. Οι εμφανίσεις ουσιαστικά ήταν 3 και από εκείνες οι κριτές θα πάρουν το αποτέλεσμα και θα κρίνουν για το μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Εγώ θα είμαι εκεί, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, θα εμφανιστώ εκεί ξανά. Από τη στιγμή όμως που είναι ο τελικός τώρα, δηλαδή πλησιάζει, πότε θα βγουν τα πρώτα αποτελέσματα? Δηλαδή τη μέρα του τελικού θα μάθετε κατευθείαν ποιες είναι οι 16, ναι. Ποιες είναι οι 5. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Υπάρχουν προγνωστικά, έτσι έστω και άτυπα, τα οποία μπορεί να συζητάτε μεταξύ σας, γιατί πάντα υπάρχουν συζητήσεις στα πηγαδάκια. Ναι. Υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες είναι στην top 30 κλπ. Αλλά αυτό ποτέ δεν ξέρεις αν θα είναι το σίγουρο. Αυτά αλλάζουν συνέχεια. Είναι οι χώρες που έχουν παράδοση σε αυτούς τους διαγωνισμούς ή είναι και κάτι ανατρεπτικό? Δηλαδή, ποιες είναι οι χώρες που έχουν ξεχωρίσει ή που έχεις ξεχωρίσει και εσύ ίδια? Ναι. Πιστεύω ότι είναι οι χώρες που έχουν παράδοση, δυστυχώς. Δυστυχώς σε εισαγωγικά εννοείται πάντα, έτσι. Ναι. Βενεζουέλα, Πορτορίκο, προς τα εκεί. Κολομβία. Εμείς βλέπουμε και το Πουέρτο Ρίκο ήδη. Ωραίο το Πουέρτο Ρίκο, λένε. Ναι. Πολύ ωραίο. Εγώ θέλω να μας πεις αν έτσι έχει αναπτυχθεί κάποια άλλη σχέση, μια φιλία με κάποια άλλη κοπέλα, ή αν υπάρχουν κοπέλες που ίσως έτσι έχουν μια έπαρση ή δεν μιλάνε καθόλου. Τις 4 κοπέλες και νομίζω ότι θα είναι μια ξεχαστή εμπειρία. Κορίνα μου, είσαι η ωραιότερη από όλες. Δεν έχεις ανάγκη καμία. Πραγματικά. Αλλά θέλω αγαπημένη, να σου πω, αν δεν πενέψεις το σπίτι σου. Όχι, όχι, δεν είναι. Είμαστε ειλικρινείς εδώ πέρα. Λέμε τις αναμονές. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Ευχαριστώ και τον. Θέλω να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο των Εθνικών Καλλιτεχνών, κύριο Γιώργο Κούβαρη. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ ξανά. Σας θέλω πολλά φιλιά. Πολλά φιλιά. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία, Κορίνα. Να είστε καλά. Να είστε καλά, παιδιά. Γεια σου, Κορίνα μου.